Αρχίσουμε με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Είμαστε σελίδα 1037 και διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1037, έψιλον κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος, αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής. Διαναγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία, μη έχωσα κοιλίδα ερητίδα ή των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμονος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα, ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδείς εμίζησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω τούτο περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας, πλην σύση καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτω σας αγαπάω σε αυτόν, η δε γυνή ασέβητε τον άντρα. Τα τέκνα υπακούεται στα ζωνή σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή τη συνεντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες, μην παρουργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η δούλη υπακούεται στους κατασάρκαν Κυρίου σας με τα φόβου και τρόμου, εν απλότη της καρδίας σας όσης των Χριστών. Και μη κατ' οφθαλμον δουλείαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλη του Χριστού, εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετευνίας δουλεύοντες εις τον Κύριον και οχή εις ανθρώπους. Εξεύροντες ότι έκαστος, ό,τι καλόν πράξει, τούτο θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι τα αυτά πράτεται προς αυτούς, αφήνοντες την απειλήν, εξεύροντες ότι και εσείς αυτή έχετε Κύριο εν ουρανείς και η προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας να γράφει πνευματικές αποκαλύψεις στην Εκκλησία των Εφεσίων, έφτασε στο σημείο να τους πει προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, αναφερόμενος στον πρακτικό αγιασμό του κάθε πιστού μέσα στην Εκκλησία ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν μιλάει για θεολογίες που είναι απαραίτητες, οι αποκαλύψεις των μυστηρίων, δηλαδή της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν μιλάει για μυστήρια χάριτος Θεού, αλλά μιλάει για την καθημερινότητά μας, για το πρακτικό αγιασμό, λέγοντας προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, με φόβο Θεού, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, ώστε να μην είστε άφρονες, να μην γνωρίζετε δηλαδή, να μην σκέφτεστε και να μην γνωρίζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως να νοείτε, να καταλαβαίνετε και να ερευνάτε τι θέλει ο Θεός από σας. Και στη συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί, μας μιλάει για την πνευματική ζωή του χριστιανού στην καθημερινότητά μας. Γιατί ο χριστιανός έχει ένα ιδιαίτερο περπάτημα και μια ιδιαίτερη σχέση με το περιβάλλον του, με την οικογένειά του, με την Εκκλησία, με τους συναδέλφους του, και αυτό αποτελεί, και αυτά που θα διαβάσουμε τώρα είναι
η πνευματική ζωή του χριστιανού στην καθημερινότητά του. Δηλαδή πώς να περπατάμε ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά σοφοί, και φρόνιμοι, γνωρίζοντας τι θέλει ο Κύριος μας σε κάθε πτυχή και λεπτομέρεια της ζωής μας. Και αυτή η ανάλυση της πνευματικής ζωής των παιδιών του Θεού, των μελών της Εκκλησίας, των ανθρώπων που πήραν στερεά απόφαση διαπίστεως στο όνομα του Χριστού να, όχι μόνο να ζούνε κατά το Πνεύμα αλλά και να περπατούν κατά το Πνεύμα, έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας πει τι σημαίνει πραγματικά να περπατάμε κατά το Πνεύμα στην καθημερινή μας ζωή. Ποια πρέπει να είναι η πνευματική μας ζωή στην καθημερινότητά μας. Και αρχίζει από τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσεστε στους άντρες σας, και μάλιστα όχι όπως νομίζετε αλλά με την ίδια υποταγή που υποτάσσεστε στον Κύριο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή και η αρχή της πνευματικής ζωής της κάθε χριστιανής γυναίκας. Εάν θέλει να περπατάει κατά το Πνεύμα, το πρώτο βήμα είναι να υποτάσσεται στον άντρα της, όχι όπως νομίζει, όπως πιστεύει, όπως σκέφτεται, όπως θέλει, αλλά όπως υποτάσσεται στον Κύριο, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο η γυναίκα θα πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα της. Η πνευματική ζωή, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι απλό. Το να περπατάς κατά το Πνεύμα δεν είναι απλό. Μάλιστα θα τολμούσα να πω εγώ ότι είναι αδύνατον, δύσκολο έως αδύνατον. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστεμον μάχεραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, δίνει το δικαίωμα και τη δύναμη στον άνθρωπο πραγματικά να υπακούει στο λόγο του. Δεν περπατάς, αδερφή, κατά το Πνεύμα εάν δεν υποτάσσεσαι στον άντρα σου όπως ακριβώς υποτάσσεσαι στον Κύριο. Εάν δεν υπακούς τον άντρα σου όπως ακριβώς υπακούς τον Κύριο. Εάν θέλεις πραγματικά η ζωή σου να είναι, γιατί όλα αυτά που θα ακούσουμε τώρα είναι γιατί θέλουμε η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να υποτάσσεσαι στον άντρα σου, στον άντρα σου όπως ακριβώς υποτάσσεσαι στον Κύριό σου. Γιατί υπάρχει ένας πνευματικός νόμος απαράβατος, ο οποίος λέγει ότι η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Γιατί? Γιατί έτσι το έκανε ο Θεός. Δεν υπάρχει γιατί. Η απάντηση του γιατί είναι γιατί έτσι το έκανε ο Θεός. Έτσι το αποφάσισε ο Θεός. Έτσι μας το αποκαλύπτει ο Θεός. Έτσι είναι το σχέδιο του Θεού και ο Λόγος του Θεού. Επειδή λοιπόν η κεφαλή σου, και τι θα πει κεφαλή, όπως κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και η Εκκλησία υποτάσσεται κατά πάντα στον Χριστό, σκεφτείτε ένα σώμα να μην υποτάσσεται στην κεφαλή του. Τι σώη σώμα είναι? Είναι άρρωστο. Δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι απλώς ελαττωματικό το σώμα που δεν υποτάσσεται στην κεφαλή. Είναι άρρωστο.
Αυτή η γυναίκα η οποία λοιπόν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει μέσα στη χριστιανική οικογένεια που συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή, που είναι η προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή πώς αρχίζει? Η σχέση μας με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εάν δεν έχω σχέση με το Θεό, δεν έχω πνευματική ζωή. Και αν δεν έχω σχέση με το Θεό διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, δεν συζητάω ότι έχω πνευματική ζωή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής είναι ο εκκλησιασμός μας. Όπως λέγει η Γραφή, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας μέσα στη Γραφή, μέσα από τη Γραφή, αυτή είναι η λειτουργία της Αποστολικής Εκκλησίας, της πρώτης, ενέμενον, και μάλιστα πολύ ωραία το λέει το κείμενο, ήσαν προσκαρτερούντες. Μέσα στην Εκκλησία έρχεσαι προσκαρτερών να σε επισκεφθεί ο Θεός, να σε λεήσει ο Θεός, να σου απαντήσει ο Θεός, να σε ευλογήσει ο Θεός, να σε οδηγήσει ο Θεός, να σου ελέγξει ο Θεός, να σε θεραπεύσει ο Θεός. Όλα τα πάντα τα περιμένουμε από τον Κύριό μας, ελπίζοντας στον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, που είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής, είναι ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα λίλων και στις προσευχές. Αυτό είναι το δεύτερο βασικό βήμα της πνευματικής ζωής του κάθε χριστιανού. Το τρίτο βασικό βήμα είναι οι οικογενειακές σχέσεις, στις οποίες τώρα ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται με λεπτομέρειες, ξεκινώντας από τη γυναίκα, αποκαλύπτοντας εμάς με αποκαλύψεις ουράνιες ότι η γυναίκα είναι το σώμα μέσα στην οικογένεια και η κεφαλή της γυναικός είναι ο Χριστός, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή στην Εκκλησία. Και όπως η Εκκλησία υποτάσσεται κατά πάντα στον Κύριο, γιατί αυτό είναι το ευάρεστον στους οφθαλμούς του Πατέρα και αυτό είναι η υπακοή στις εντολές του, έτσι και η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται κατά πάντα στον άντρα της, όπως ακριβώς υποτάσσεται και στον Κύριο η γυναίκα, γιατί αυτός είναι η κεφαλή της, όπως ακριβώς και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αλλά ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά είναι και κάτι άλλο, είναι και σωτήρας του σώματος. Και συνεχίζουμε, θα γυρίσουμε, αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Γιατί, θα δούμε παρακάτω, γιατί ο άνδρας είναι κεφαλή όπως ο Χριστός, και ο Χριστός δεν είναι μόνο κεφαλή, είναι και σωτήρας του σώματος. Και εξηγεί λοιπόν στη συνέχεια την πνευματική ζωή του άντρα στην οικογενειακή του κατάσταση και βεβαίως εξηγεί και τι σημαίνει σωτήρ του σώματος. Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, κάθε ένας άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του, όχι έτσι όπως αυτός νομίζει, σκέπτεται, φαντάζεται, αλλά όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και πώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία? Με θυσία. Αν ο άντρας θέλει να περπατάει κατά το Πνεύμα και να απολαμβάνει τη χάρη, τη δόξα, το έλεος του Θεού στην πνευματική του ζωή έξω από τα δύο πρώτα, που είπαμε και επαναλαμβάνω, η σχέση μας με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και δεύτερον η παρουσία μας, η προσκαρτέρησή μας μέσα στην Εκκλησία της επίσκεψης του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, η πνευματική ζωή του άντρα εξαρτάται απολύτως τρίτον
από την οικογενειακή του ζωή και μάλιστα πώς αγαπάει τη γυναίκα του. Με ποιο τρόπο αγαπάει τη γυναίκα του, επειδή είναι όμορφη, επειδή βγάζει πολλά λεφτά, επειδή είναι ευγενική, επειδή ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι αυτό περπάτημα κατά το πνεύμα. Το περπάτημα κατά το πνεύμα είναι να αγαπάς τη γυναίκα σου, γιατί η γυναίκα σου είναι αυτή που την έδωσε ο Θεός, όχι μόνο να την κάνεις ευτυχισμένη, αλλά να τη σώζεις. Και θα δούμε τι σημαίνει σώζω. Όπως ο Χριστός είναι σωτήρ της Εκκλησίας. Οι άντρες λοιπόν θα αγαπάνε τις γυναίκες τους ακριβώς όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πώς την αγάπησε, παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο, τον τρόπο της θυσίας. Να παραδίδεις τον εαυτό σου, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισα αρπαγή να νεήσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Ιησούς. Για ποιο λόγο? Υπέρ της Εκκλησίας. Και πώς εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του? Λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή μέσα στο σπίτι τι είναι ο άντρας? Δούλος. Αλλά ως προς τη μορφή, όχι ως προς την ουσία. Δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά έλαβε δούλου μορφή υπέρ της Εκκλησίας και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Τότε εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τότε τον υπερήψωσε ο Θεός και έδωσε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα. Ο άντρας λοιπόν έχει την ίδια λογική στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στην οικογένειά του, που έχει το φρόνημα, αυτό είναι η λογική, ο Χριστός για την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, έτσι και ο χριστιανός εσύ αδερφέ πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και να είσαι πρόθυμος να ταπεινώνεσαι, να λαμβάνεις δούλου μορφή, να παραδίδεις τον εαυτό σου υπέρ αυτής. Για ποιο λόγο? Δια να αγιάσει αυτήν. Δηλαδή ο αγιασμός της γυναίκας από ποιον εξαρτάται? Από τον άντρα της, όπως ο αγιασμός της Εκκλησίας εξαρτάται από τον Χριστό. Και ο Κύριος μας το λέει, εγώ αγίασα τον εαυτό μου υπέρ αυτών τους οποίους μου έδωσες Πατέρα. Το διαβάζω από μέσα, υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου δια να είναι αυτοί αγιασμένοι με την αλήθεια. Πώς θα αγιάσεις τη γυναίκα σου? Αγιάζον τον εαυτό σου. Όπως ο Χριστός αγίασε τον εαυτό του για να είμαστε εμείς αγιασμένοι, ο άντρας, ο πατέρας, η κεφαλή της οικογένειας, αγιάζει τον εαυτό του ώστε δια του αγιασμού του να καταστήσει αγία τη γυναίκα του. Και στην πράξη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βλάσφημος, ας πούμε, ακραία περίπτωση, πώς να αγιάσει τη γυναίκα του? Ένας άνθρωπος ο οποίος όμως είναι ταπεινός, προσεύχεται, είναι τύπος της οικογένειάς του, είναι γλυκός, είναι τρυφερός, είναι γεμάτος από αγάπη για τη γυναίκα του, τι αποτέλεσμα έχει? Η γυναίκα του να αγιάζεται εξαιτίας του. Πολύ σοβαρό αδερφοί, πολύ σοβαρό γεγονός η πνευματική ζωή του χριστιανού στην οικογενειακή του κατάσταση, υπόσταση, πραγματικότητα. Με επίγνωση όμως, όχι με επιπολαιότητα. Όταν παντρευόμαστε, δεν παντρευόμαστε, στην Εκκλησία εννοώ, δεν παντρευόμαστε για να παντρευτούμε. Παντρευόμαστε για να υπηρετήσουμε τον Θεό
και την οικογένειά μας, είτε σαν άντρες, είτε σαν γυναίκες, είτε σαν σύζυγοι, είτε σαν σύζυγοι. Η ευθύνη λοιπόν του αγιασμού της γυναίκας εξαρτάται από τον άντρα, είναι στον άντρα και εξαρτάται από τον αγιασμό του άντρα. Αν ο άντρας τα κάνει μουσκεμα, άντε μετά τη γυναίκα του να τη βάλει σε τάξη. Ή θα τη θυμώσει, ή θα την απογοητεύσει, ή θα την αγριέψει, ή θα την καταθλίψει, είτε. Όταν όμως ο άντρας στην πνευματική του ζωή γνωρίζει ότι από αυτόν εξαρτάται ο αγιασμός της γυναίκας του και των παιδιών του στη συνέχεια, τότε είναι πολύ προσεκτικός και δρά μέσα στην οικογένεια με αλήθεια. Το ξαναδιαβάζω. Δια να είναι και αυτή αγιασμένη εν τη αληθεία. Και αλήθεια ποια είναι? Ο Λόγος του Θεού. Αλλά αλήθεια είναι και κάθε τι το αληθές. Δεν μπορείς να είσαι αγιασμένος, να αγιάζεις τον εαυτό σου με ψεματάκια, με ψεματούρες, με μεγάλα ψέματα, με ψεύτικες κουβέντες, με ψεύτικες καταστάσεις, με το Λόγο του Θεού και την απόλυτη αλήθεια. Μην ψεύδεστε μεταξύ σας, πόσο μάλλον μην ψεύδεστε μεταξύ σας άντρες με γυναίκες. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι το καθήκον, η πνευματική ζωή του συζύγου μέσα στην οικογένεια. Από αυτόν εξαρτάται, από τον αγιασμό του εξαρτάται ο αγιασμός της γυναίκας. Και μάλιστα δια της αληθείας, και το λέει, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας αυτήν με το λουτρό του ύδατος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού, ο αγιασμός του άντρα πλένει, καθαρίζει σαν είδωρ καθαρών τη γυναίκα του. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, σοφία και σύνεση. Δεν είναι αστιάκια. Το ξαναλέω, η πνευματική ζωή είναι δύσκολη έως αδύνατη. Μόνο με τη χάρη του Χριστού, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο με το Λόγο του Θεού όλοι μας μπορούμε να περπατάμε ακριβώς όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Και συνεχίζει, δεν είναι η αποστολή του μόνο να αγιάσει τη γυναίκα του με τον αγιασμό του. Χωρίς τον αγιασμό του δεν αγιάζεται η γυναίκα του, αλλά και για να παραστήσει αυτήν. Στον εαυτό του ένδοξη εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητή των τιούτων, διά είναι Αγία και άμωμος. Το δεύτερο είναι να παραστήσει ο Χριστός την εκκλησία στον εαυτό του ένδοξη. Η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα. Πώς δοξάζεται η γυναίκα? Δια του ανδρός. Ο άνδρας θα παραστήσει τη γυναίκα του ένδοξη δίπλα του. Πώς? Με το να τη τιμάει ως σκεύος ασθενέστερων. Πρώτα να την αγαπάει, ύστερα να φροντίζει για τον αγιασμό της, ύστερα να την τιμάει, να μην είναι πικρός αυτήν, ώστε η δόξα του ανδρός που είναι γυναίκα του να είναι πραγματικά ένδοξη. Να μην έχω μια γυναίκα, συγχώρεσε με Θεέ μου, άθλια, για την οποία φταίω εγώ, γιατί ποτέ δεν την έχω φροντίσει όπως θα δούμε παρακάτω κάθος πρέπει. Αλλά η γυναίκα μου να είναι η δόξα μου, αλλά να είναι ένδοξη. Και από τον άντρα εξαρτάται η γυναίκα να είναι ένδοξη δίπλα σου. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, αποκαλύπτοντας σε μας, όχι στους νεόνυφους ή στους μελόνυφους,
σε εμάς την πνευματική οικογενειακή μας ζωή, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Μέσα στην Εκκλησία απευθύνεται. Δεν απευθύνεται σε μελόνυμφους, όπως πολλές φορές διαβάζουμε αυτά στο γάμο. Άλλο είναι το διάβασμα εκείνο και άλλο είναι το διάβασμα τούτο. Ούτω χρεωστούσι οι άνδρες να αγαπάνε τας γυναίκας τους. Είναι χρέος, είναι υποχρέωση. Δεν είναι δεν την αγαπάω και πολύ. Τι θα πει χρέος? Χρέος θα πει προσεύχομαι, Κύριε, γέμισε την καρδιά μου με αγάπη για τη γυναίκα μου. Γιατί μόνο η αγάπη του Θεού μπαίνει μέσα, πλημμυρίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Πότε? Όταν το ζητάει ο Θεός, ο άνθρωπος. Δεν προσεύχεται για τη γυναίκα του να την ευλογήσει ο Θεός που το κάνει. Προσεύχεται στον Θεό να τον ευλογήσει ο Θεός για να είναι καλός σύζυγος για τη γυναίκα του, υπέρ της γυναικός του, ώστε να γίνει ένδοξος. Μετανοώ εγώ, επιστρέφω. Κύριε, δεν θέλω να κάνω λάθη στη συμπεριφορά μου στη γυναίκα μου, γιατί θέλω να είναι ένδοξη. Θέλω να είναι αγία, θέλω να είναι τέλεια, θέλω να είναι άμωμος, και από τον άντρα εξαρτάται. Για να την παραστήσει ο άντρας, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Για να την παραστήσει ένδοξο, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά να είναι η γυναίκα του αγία και άμωμος. Η ευθύνη του αγιασμού της γυναίκας είναι δοσμένη από το Θεό στο σύζυγό της. Γι' αυτό δεν είναι το πρέπον να απαιτούμε από τη γυναίκα. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Δεν είναι δούλη σου. Αν και θα δούμε παρακάτω ότι και η γυναίκα πρέπει να γίνει δούλη. Αλλά ο άντρας δεν τη βλέπει σαν δούλη, σαν υπηρέτρια, σαν υπηρεσία. Που είναι υποχρεωμένη να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, που να μεγαλώνει τα παιδιά. Αλλά τι τη βλέπει? Σαν αποτέλεσμα του αγιασμού του. Εάν η γυναίκα σου περπατάει άσχημα, εσύ φταίς, αδερφέ. Αν η γυναίκα σου έχει κακή συμπεριφορά, εσύ φταίς, αδερφέ. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ φταίω. Για σκεφτείτε, ποιος φταίει, σε ποιον οφείλει, να το πω πιο σωστά, τον αγιασμό της η Εκκλησία? Στο Χριστό, στο αίμα του Χριστού, στη θυσία του Χριστού, στα λόγια του Χριστού, στο έργο του Χριστού, στη βοήθεια του Χριστού. Πού οφείλει η γυναίκα τον αγιασμό της και τη δόξα της? Στο έργο του αντρός, στη θυσία του αντρός, στην προσευχή του αντρός. Της. Οι άντρες λοιπόν οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από το σώμα τους. Και εξηγεί, όποιος αγαπά τη γυναίκα του, τότε αγαπάει τον εαυτό του και θα δει καλές μέρες. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου αν δεν αγαπάς τη γυναίκα σου. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που τους λέμε φύλαυτους, οι άνθρωποι που είναι για τον εαυτό τους, και τη γυναίκα τη θεωρούν υπηρέτρια, δούλα. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα έχεις την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Για να φαίνεσαι ότι αγαπάς πραγματικά τον εαυτό σου στα μάτια του Θεού, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως το δικό σου σώμα. Και κανένας, λέει, δεν εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα. Μη γέννητο να μισείς τη γυναίκα σου. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει, όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Όποιος μισεί τη γυναίκα του είναι κάτι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
από απλός ανθρωποκτόνος. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πριν προχωρήσουμε, να σκεφτούμε ότι επειδή όλοι είμαστε φύλακες του αδελφού μας, εκείνοι οι οποίοι πρέπει να βοηθάνε τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα τους είναι οι πλησίον. Να πω οι πρεσβύτεροι, ο ποιμένας, οι διάκονοι, τα παιδιά της οικογένειας πρέπει να φροντίζουν να υπάρχει αυτή η αγάπη της μητέρας προς τον άντρα της, του πατέρα προς τη γυναίκα του και η υπακοή της μητέρας προς τον άντρα της. Βεβαίως ο Χριστός μας βοηθάει και βεβαίως το αίτημά μας είναι: Χριστέ μου, βοήθησέ με σε παρακαλώ να είμαι σύζυγος σύμφωνα με πνευματική ζωή, σύμφωνα με το λόγο σου. Δεν θέλω να είμαι ένα σύζυγος που να κάνω ό,τι θέλω, να ζω όπως θέλω, γιατί τότε δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Και λέει ο Απόστολος Πέτρο, όποιος αγαπά τον εαυτό του, διότι όποιος θέλει να αγαπά τη ζωή και να δει μέρες αγαθές, να προσέχει στο φόβο του Θεού, να είναι φοβούμενος τον Θεό. Και ο φοβούμενος τον Θεό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται εκτός από το Θεό και την Εκκλησία είναι η γυναίκα του. Συνεχίζω με τη χάρη του Χριστού. Διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά αντιθέτως ο άντρας δύο πράγματα κάνει: εκτρέφει και περιθάλπτει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Είναι δύο λέξεις που είναι απολύτως πνευματικές. Εκτρέφει. Και ο Κύριος μας τι είπε? Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά πώς θα ζήσει ο άνθρωπος, πώς θα ζήσει η γυναίκα μου? Με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν ζητάω να μην είμαι εγώ αυτός που μιλάω στη γυναίκα μου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, με φόβο Θεού. Μην προμελετάς, να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι πώς θα συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου, πώς θα μιλάς στη γυναίκα σου, τι θα λες στη γυναίκα σου. Όχι νεύρα, όχι θυμούς, όχι αγριάδες, αλλά αγάπη. Να εκτρέφεται από το Λόγο του Θεού που εξέρχεται από το στόμα του Θεού μέσα από τα δικά σου χείλη. Δεν ξέρω πώς οι άντρες είμαστε έτσι, εγώ πάντως δεν είμαι, προσεύχομαι ο Θεός να με κάνει. Αλλά είναι ανάγκη αυτό όμως να είναι. Έτσι είναι, αδερφοί. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Να εκτρέφεις τη γυναίκα σου. Βεβαίως θα φροντίζεις και για τον άρτον. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Να σου βγάλει, να μας βγάλει από την καρδιά μας να έχουμε μία πλούσια προσφορά στη γυναίκα μας. Άχρηστη είναι. Να έχουμε πλούσια προσφορά λόγου Θεού προς τη γυναίκα μας, για να είναι ευλογημένη και ευτυχισμένη. Και το δεύτερο, περιθάλπτη. Να περιθάλπει τη γυναίκα, γιατί είναι σκεύος ασθενέστερο. Πληγώνεται, γρατζουνιέται από όλους τους γύρω. Τη μάνα από τον πατέρα της, τον πεθερό από την πεθερά, από τη δουλειά, από τα παιδιά, από το γείτονα. Είναι σκεύος ασθενέστερο, γρατζουνιέται εύκολα. Και το σκεύος το ασθενέστερο και πολύτιμο, πού το βάζουμε? Το προσέχουμε και το βάζουμε στη βιτρίνα. Δεν συμπεριφερόμαστε στον τενεκέ με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε ένα βάζο αλαβάστρινο. Το βάζω το αλαβάστρινο, το κρατάμε στο χέρι, μη σπάσει. Το περιθάλπουμε.
Και ο μόνος που μπορεί να περιθάλψει το σκεύος το ασθενέστερο, τη γυναίκα του, είναι ο άντρας. Είναι ανάγκη λοιπόν πρώτα απ' όλα ο άντρας να παρηγορεί, να ενισχύει και να στηρίζει τη γυναίκα. Να την παρηγορεί στη θλίψη της, στην αποτυχία της, στις δυσκολίες της. Γιατί θα έχει αποτυχίες. Θα έχει αποτυχίες με τα παιδιά. Το παιδί δεν έγραψε καλά στο φροντιστήριο, δεν διάβασε. Θα έχει αποτυχίες στη σχέση της με την πεθερά της, με τον πεθερό της. Θα έχει αποτυχίες στη σχέση της με οποιονδήποτε. Ποιος θα παρηγορήσει το σκεύος αυτό το ασθενέστερο για να το καταστήσει άγιο και να είναι ένδοξη η δόξα του ανδρός? Ο άντρας. Παρηγορεί, ενισχύει, έχασε τη δύναμή της. Απέκαμε. Έχασε τη δύναμη της πίστος, έχασε τη δύναμή της στην ελπίδα στο Θεό, έχασε τη δύναμή της. Δεν αντέχω άλλο, Γιώργο μου, μου λέει καμιά φορά η Άννα. Εκεί χαλάει η καρδιά μου, λέω κάτι πρέπει να κάνω τώρα. Δεν είμαι καλός, σας το λέω. Αποτυχημένος είμαι. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Τουλάχιστον όχι αποτυχημένος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι, μιλάω υπερβολές, αλλά δεν είμαι έτσι. Αλλά όταν βλέπεις τη γυναίκα σου και θλίβεται, τη βλέπεις και λέει δεν τα κατάφερα, ακόμη δεν έγινε καλό το φαΐ, στενοχωριέται γιατί δεν έγινε καλό το φαΐ, δεν σου λέει φάτο και ότι είναι, γιατί σ' αγαπάει. Εσύ θα πεις, τι μάμα γύρεψε, τρώγεται. Έτσι θα της πεις. Όταν δεν πεις ψέματα, τι ωραίο που είναι, αλλά δεν τρώγεται. Θα της πάμε έξω να φάμε, κορίτσι μου. Εγώ θα μαγειρέψω σήμερα. Ούτε δεν τρώγεται, ούτε ψέματα θα της πεις, θα την ενισχύσεις. Άστο, δεν πειράζει. Όταν όμως την άλλη φορά μαγειρέψει καλά, της πεις, τι ωραίο που είναι αυτό που μαγείρεψες. Καταπληκτικό είναι. Μου τρέχουν τα σάλια. Να χαρεί, να ενισχυθεί. Θα μου πεις το φαΐ τώρα. Αδερφοί, δεν είναι το φαΐ. Είναι όλα. Όλα είναι. Η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Και πρέπει ο άνθρωπος, ο άντρας να ζει κατά γνώση. Να προσεύγεται, να το αποκαλύπτει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες μας δεν θέλουν να μας στενοχωρήσουν και στενοχωριούνται αυτές. Ο Θεός όμως δεν θέλει να στενοχωριέται αυτές. Εσύ να στενοχωριέσαι για να το διορθώσεις. Και πώς θα το φτιάξεις? Θεέ μου, σε παρακαλώ να μου φανερώνεις. Πρέπει να περπατάει κατά γνώση ο άντρας μέσα στην οικογένεια. Να ξέρει τις αποτυχίες της, τις ταλαιπωρίες της, τις θλίψεις της. Απέκαμε, δεν αντέχει άλλο. Ή να τη στηρίζει. Δεν την κρατάνε τα πόδια της. Δεν έχει ένα στήριγμα. Δεν έχει κάπου να ελπίσει. Δεν έχει κάπου να πιστέψει. Ποιος είναι αυτός? Ο άντρας είναι αυτός που θα τη στηρίζει. Στον άντρα της, εφόσον δεν μπορεί, γιατί έχει χάσει την πίστη της, την ελπίδα της, να πιστέψει στον Χριστό, να ελπίσει στον Χριστό, ποιος θα της δώσει, ποιος θα της βάλει πλάτη να στηριχτεί? Ο άντρας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή του άντρα. Και εξηγεί. Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού εκ της σαρκός αυτού και εκ των αστέων αυτού. Γι' αυτό. Επειδή είμαστε ο άντρας με τη γυναίκα, δεν είναι μόνο σύζυγοι. Πρώτα είναι αδελφοί, μέλη του σώματος του Χριστού. Ύστερα είναι φίλοι, δεν τις κρύβει τίποτα. Όσα άκουσα από τον πατέρα μου, λέει ο Χριστός, το λέω στην εκκλησία μου. Γι' αυτό δεν σας λέω πλέον δούλους, φίλους. Και ύστερα είναι σύζυγοι. Και ύστερα θα γίνει ο γάμος του αρνίου. Πρώτα αδελφοί, είμαστε μέλη του αυτού σώματος του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να εκτρέφουμε και να περιθάλπτουμε τη γυναίκα μας. Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το είπε, για όλα αυτά
ακούστε τι είναι γραμμένο. Και ότι είναι γραμμένο, δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού θα την αφήσει. Αν δεν αγαπάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τον αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά τώρα αλλάζει η ζωή. Ένα τραγικό λάθος που κάνουν κάποιοι άντρες είναι όταν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι μαμάκηδες. Παντρεμένη τη μαμά μου. Τι λέει η μαμά μου, τι θα μου πει η μαμά μου, να τηλεφωνήσω στη μαμά μου, να μου κάνει η μαμά μου, ο μπαμπάς μου. Αυτό είναι καταστροφή, αδερφοί. Καταστροφή. Γι' αυτό και οι μαμάδες, οι χριστιανές και οι μπαμπάδες, οι χριστιανοί να φροντίζουν. Μην ανακατεύονται στο ζευγάρι μέσα, γιατί ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού. Αλλά και ο πατέρας θα αφήσει το γιο του, την κόρη του. Η κόρη του πια ανήκει στον άντρα της. Και ο γιος του πλέον πρέπει να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και ο γιος του είναι κεφαλή της γυναίκας του. Και δεν μπορώ εγώ να μπω ανάμεσα στην κεφαλή και στο σώμα. Αυτό είναι παραφύσιν ενέργεια. Αμαρτία. Προσέξτε, να προσέξουμε, ιδίως τα νέα ζευγάρια. Μην παίρνεις εντολές από τη μητέρα σου και από τον πατέρα σου. Μην θυμάσαι πως έζησες. Και τι έκανες, ό,τι έκανα τότε θα κάνω και τώρα. Όχι βέβαια. Τότε έκανες ό,τι έλεγε η κεφαλή ο πατέρας σου. Τώρα θα κάνεις ό,τι λέει η καινούργια κεφαλή, αδερφή, ο άντρας σου. Και αντίστροφα, τότε έκανες ό,τι έλεγε η κεφαλή άντρα, παιδί, ο πατέρας σου. Τώρα θα κάνεις ό,τι θέλει η γυναίκα σου, γιατί δεν πρέπει να της χαλάς χατήρι. Πρέπει να την αγιάζεις, να τη φροντίζεις, να την περιθάλπτεις, να την εκτρέφεις. Δεν είναι ίδιο σπίτι. Τέλειωσαν τα σπίτια. Άλλο το σπίτι του μπαμπά και της μαμάς, άλλο το σπίτι του ζευγαριού μικρού ή μεγάλου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δια τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος. Θα τον αφήσει. Τι σημαίνει θα τον αφήσει? Τελείως κόβονται οι σχέσεις. Τέλειωσε. Τώρα η γυναίκα κάνει ό,τι λέει ο άντρας της. Υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Τώρα ο άντρας θα κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα του. Αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Ξέρετε τι λέει ο Χριστός στην Εκκλησία? Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Δηλαδή ό,τι θέλω, ό,τι θέλω θα μου ζητάς. Έτσι μου λέει εμένα ο Χριστός και σένα. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Σε ποιον το λέει? Στην Εκκλησία το λέει. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, γιατί θέλω να είναι πλήρης η χαρά σας. Ο άντρας που δεν ενδιαφέρεται να είναι πλήρης η χαρά της γυναίκας του, έχει αποτύχει. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε? Δεν τα καταφέρουμε. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα τα καταφέρουμε. Το πρόβλημα είναι αν θέλουμε και θα μας βοηθήσει ο Θεός να τα καταφέρνουμε. Αλλά από εκεί ξεκινάμε. Θέλεις να είσαι ένας τέτοιος σύζυγος? Είναι αναγκαίο. Δεν είναι θέλω δεν θέλω. Αυτή είναι η πνευματική ζωή που απαιτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον καθέναν από μας. Αυτή είναι. Και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε. Βόηθα μας, Χριστέ μου. Αμήν, αδερφοί. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Προσοχή! Οι δύο η σάρκα μία γίνονται και είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να γίνουν μια ψυχή και ένα πνεύμα. Αυτό είναι στην ευθύνη του άντρα και στην αποδοχή της γυναίκας. Πρέπει να γίνουν ένα. Πάτερ, φωνάζει ο Χριστός, κάμε σε παρακαλώ αυτή να είναι ένα εν τη αληθεία σου, καθώς εμείς είμαστε ένα. Κάμε, Κύριε, να μένουν στην αγάπη μου, στην αγάπη σου, όπως εγώ μένω στην αγάπη σου και φυλάω τις εντολές σου. Ένα. Πρώτα αδελφοί. Τι σημαίνει αδελφοί? Οικογενειακό θυσιαστήριο, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση. Είναι ένα.
Δεν είναι δύο πλέον. Δεν είναι άντρας και γυναίκα. Είναι ένα, αντρόγυνο. Δεν νοείται χριστιανική οικογένεια να μην προσεύχονται και να μην υπάρχει η άντρας και η γυναίκα και να μην υπάρχει οικογενειακό θυσιαστήριο. Δεν θα πάνε καλά. Δεν θα είναι αδερφοί. Θα είναι ξένοι. Και θα κάνουν τους παντρεμένους. Αλλά δεν θα είναι με γάμο Χριστού. Πού ενώνονται το ζευγάρι? Πρώτα στην αδελφική του σχέση, στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Η γυναίκα λέει να ρωτάει τον άντρα στο σπίτι της. Δεν θα να ρωτήσει τον άλλον άντρα. Τον άντρα της θα ρωτήσει. Και δεν θα αυθεντεύει κατά του ανδρός. Θα υποτάσσεται στον άντρα. Αλλά έχει ένα μεγάλο μυστικό που θα το δούμε στη συνέχεια. Το μυστήριο τούτο της πνευματικής ζωής του ανδρός και της γυναικός είναι μέγα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καταλάβατε, Εφέσιοι. Αυτό που σας λέω, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μυστήριον μέγα. Και εγώ λέγω, για να το καταλάβετε πόσο μέγα μυστήριο είναι, περί Χριστού και της Εκκλησίας. Πλην όμως και εσείς ο καθένας μόνος του να αγαπάει τη γυναίκα του κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και το έχει κάνει λάθος στη μετάφραση ο Βάμβας. Ίνα, λέει το κείμενο, ώστε για να η γυναίκα φοβάται, σέβεται τον άντρα της. Δηλαδή αν ο άντρας δεν αγαπάει έτσι τη γυναίκα του, δεν μπορεί η γυναίκα του να σέβεται τον άντρα. Αλλά για να με σέβεται η γυναίκα μου, δεν είναι ευθύνη της, είναι ευθύνη μου. Πρέπει έτσι να την αγαπάω. Όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Να παραδίδω τον εαυτό μου για τον αγιασμό της, πρώτον όπως είπαμε, και για τη δόξα της δεύτερον. Εάν αγαπάω έτσι τη γυναίκα μου, τότε το βέβαιο είναι ότι η γυναίκα μου θα με σέβεται και θα με φοβάται με την έννοια του σεβασμού. Δεν φοβάται με τη δύρο, θα με σέβεται, θα με εκτιμάει. Είναι μερικές φορές που βλέπω κάποιους αδελφούς και βγαίνει μέσα από την καρδιά μου. Τους λέω σας αγαπάω, σας σέβομαι και σας εκτιμάω. Γιατί? Γιατί βλέπω την αγάπη μεταξύ τους. Βλέπω την ενότητά τους, βλέπω την ταπείνωσή τους. Και θέλω έτσι να μας βλέπει ο Χριστός. Να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει. Αλλά για να είμαστε έτσι, πρέπει έτσι να αγαπάμε τη γυναίκα μας, ώστε να μας σέβεται, να μας αγαπάει και να μας εκτιμάει η γυναίκα μας. Αμήν.